Μαρία Πετρούτσου κοντά μας. Μαρία, καλώς ήρθες. Και βεβαίως καλεσμένους, καλώς ήρθατε, που θέλω τις απαιτούμενες συστάσεις. Πολύ σωστά. Δίπλα μου είναι η πρωταθλήτρια πάλης της ομάδας του Πάλευε, του Αθλητικού Συλλόγου, Ιωάννα Διασκουλίδου. Καλώς ήλθες, Ιωάννα. Και ο προπονητής, βέβαια, ομοσπονδιακός προπονητής και προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Πάλευε, ο κύριος Παράσχος Διασκουλίδης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Με αφορμή λοιπόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι στην Άμμο. Πάλι είναι... στην Άμμο. Πρώτη φορά το ακούω, η αλήθεια είναι αυτή. Θα το συζητήσουμε και είναι και εδώ η Ιωάννα μας πήρε το χάλκινο μετάλλιο, μια πολύ σημαντική διάκριση. Πρωταθλήτρια και συμμετέχουσα στην εθνική ομάδα, ετοιμάζεται για το παγκόσμιο. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά. Κύριε Διασκουλίδη, να ξεκινήσω με εσάς. Με μετάλλια, δύο μετάλλια και ένα κύπελο τρίτης θέσης σε ό,τι αφορά την πανελλήνια κατάταξη στο πρωτάθλημα, λοιπόν, πάλι στην Άμμο, φαντάζομαι ικανοποίηση. Πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν η πρώτη μας φορά που ξεκινήσαμε και πήγαμε από εδώ, γιατί είναι λίγο δύσκολο να φτάσουμε στην Κατερίνη όλη η αποστολή μαζί. Και καταφέραμε να γυρίσουμε πίσω με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο και με μια τρίτη θέση στο ομαδικό στις Κορασίδες. Ναι, ήταν η επιτυχία πάρα πολύ. Τα παιδιά που έδωσαν το μέγιστο μπορούσαν και ακόμα καλύτερα. Και ο Μιχελάκης και η Ιωάννα είναι 16 χρονών και αγωνίστηκαν με 17 χρονούς αντιπάλους. Οπότε οι προοπτικές τους για του χρόνου είναι πολύ καλύτερες. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες εδώ. Ναι, βλέπετε ένα θεαματικό άθλημα, πάρα πολύ θεαματικό άθλημα, η πάλη στην Άμμο. Είναι πάρα πολύ, ένα αδερφάκι με την πάλη, με την Ολυμπιακή πάλη. Τι αλλάζει, και κερδίζει έδαφος, έτσι. Αλλάζουν λίγο οι κανονισμοί, ο χρόνος είναι η μισή διάρκεια, γιατί στην Άμμο, άμα πατάς, κουράζεσαι πολύ πιο γρήγορα από το να πατάς σε Ολυμπιακή παλέστρα. Οι λαβές είναι οι ίδιες. Η θεαματικότητα είναι παρόμοια, αλλά στην Άμμο είναι λίγο πιο εύκολη και πιο κατανοητή οι κανονισμοί για το φύλαθλο κοινό. Γιατί είναι ή τρεις φορές να βάλεις τον άλλον να τον γονατίσεις ή να τον ρίξεις κατευθείαν από την όρθια θέση προς την πλάτη. Στην Άμμο τελειώνει αυτομάτως ο αγώνας. Είναι μόνο ένα τρίλεπτο. Σε περίπτωση ισοπαλίας κερδίζει αυτός που έχει πάρει τελευταίο πόντο. Και σε περίπτωση 0-0, που είναι πολύ σπάνιο το 0-0, κερδίζει αυτός που θα πάνε κατευθείαν να ζυγιστούν και είναι ελαφρύτερος. Ναι. Μάλιστα. Ιωάννα, για μίλησε μας λίγο για αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Άμμο. Πώς ήταν η εμπειρία στην Κατερίνη, όπου ήταν πάρα πολλές συμμετοχές, έτσι, 400, αν δεν κάνω λάθος, αθλητές και αθλήτριες όλες τις κατηγορίες ήταν. Μεγάλος συναγωνισμός. Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια ωραία εμπειρία. Η πάλη στην Άμμο είναι πιο γρήγορη. Δηλαδή και για εμάς τους αθλητές περνάνε πολλά ματσάκια γρήγορα. Είχε ενδιαφέρον πάντως, φαντάζομαι, έτσι, συναγωνισμό και λοιπά. Κύριε Διασκουλίδη, ένα πρωτάθλημα που ουσιαστικά προσαρμόζεται στις καλοκαιρινές συνθήκες και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι κερδίζει όλο ένα έδαφος. Δηλαδή, αν αποκλείεται κάποια στιγμή, νομίζω να το δούμε και σε Ολυμπιακό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αυτό συζητιέται, ότι είναι ένα αναπτυσσόμενο άθλημα. Τα τελευταία 15 χρόνια ανεβαίνει πάρα πολύ και έχει αρχίσει και συζητιέται ότι από το 2024 θα διεκδικήσει την είσοδό του σε Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί είναι πάρα πολύ θεαματικό και είναι και αυτό, ότι είναι και υπάρχει η ψυχαγωγία μέσα στο άθλημα. Δηλαδή για μας αυτή τη στιγμή που συνεχίζουμε οι αθλητές μας των εθνικών ομάδων κατά καλό καιρό κάνουν προετοιμασία, κάνουμε πάρα πολύ καλή προετοιμασία για την πάλη, την Ολυμπιακή πάλη και το να κάνουμε 10 φορές πάλι στην Άμμο που έχουμε καθιερώσει κάθε Κυριακή και πηγαίνουμε όλο το καλοκαίρι. Και συνάμα ξεκουραζόμαστε ψυχολογικά γιατί είναι άλλο το περιβάλλον, με μουσική, με τον ήλιο, με τη θάλασσα που ταιριάζει πάρα πολύ εδώ στον Κρητικό φυσικά και μας ξεκουράζει ψυχολογικά και μας δυναμώνει και για την Ολυμπιακή πάλι. Είναι δύο αδερφάκια που το ένα βοηθάει το άλλο. Και τους θεατές φαντάζομαι. Για τους θεατές έχουμε το πλεονέκτημα ότι πηγαίνουμε μέσα στον κόσμο, δεν περιμένουμε τον κόσμο να μας έρθει. Και κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερους θεατές. Τώρα στην Κατερίνη ήταν πάρα πολλοί κόσμος και συμμετείχαν περίπου 350 αθλητές. Και ο κόσμος είχε γεμίσει και δεν είχε που να κάτσει. Ενώ είχαν προβλέψει για πάρα πολύ κόσμο, ήρθε ακόμα περισσότερος. Νομίζω αποτελεί και ένα κίνητρο για τους νέους ενδιαφερόμενους πλέον και εδώ στο Ηράκλειο, φαντάζομαι. Πραγματικά είναι, να, τώρα τα παιδάκια εμείς έχουμε καθιερώσει εδώ Πάλευε, πρωτοπόροι και φέρνουμε κάθε χρόνο Αμερικάνους αθλητές. Φέτος ήρθαν και η Ολυμπιακή Ομάδα της Αργεντινής και κάναμε μια συνάντηση στο Χαβάνα, στην Αμπουδάρο, που κάνουμε και κάθε Κυριακή προπόνηση. Και κάνουμε και αγώνες για μικρά παιδάκια. Που τρελαίνονται τα μικρά παιδάκια, γιατί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν από 15 και απάνω. Εμείς κάνουμε από 6 χρονών μικρά παιδάκια από εδώ και βλέπουμε τη χαρά τους και περνάνε τόσο πολύ ωραία που δεν σταματάνε όλο το καλοκαίρι. Θέλουν να κάνουν φυσικά πάλι, γιατί κάνουν πάλι στην Άμμο.
Τους αρέσει πάρα πολύ. Η Ιωάννα, ο Γιάννης ο Μιχελάκης στα σύν 70 πήρε το ασημένιο, εσείς στα σύν 50 το χάλκινο και παράλληλα πήρατε και τη μοριοδότηση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Έτσι, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα κι αυτό. Ναι, είναι, γιατί είναι, σε βοηθάει κιόλας το διάβασμα. Έχεις χάσει και κάποιες ώρες από την προπόνηση, οπότε... Βέβαια, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, οι ώρες είναι πάρα πολλές, οπότε και για αυτό το κομμάτι συγχαρητήρια στα παιδιά που κατέφθηκαν. Βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια αν η κατεύθυνση που θα θέλεις να επιλέξεις αύριο μεθαύριο θα έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι ή θα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί πάλι θα πρέπει να τα συνδυάσεις εκεί. Όχι, εγώ θέλω να περάσω οδοντιατρική. Μάλιστα. Ψεύδωτο στόχος. Θα σε βοηθήσει όμως. Με το καλό. Μπράβο. 19 και 3. Μπράβο, Ιωάννα. Συγχαρητήρια. Και εσύ και η Χρυσάνθη. Έχετε από πίσω και μία μαμά που σας στηρίζει πάρα πολύ. Ήταν ο αρχηγός αποστολής και βοήθησε τα μέγιστα στην επιτυχία αυτήν που είχαμε στην Κατερίνη. Έτσι. Η Κατερίνα Ιβάντολα είναι πάντα κοντά στον Πάλευε και όχι μόνο είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι, γιατί το αναφέρατε κι εσείς πριν, ότι στο ομαδικό βοήθησε και η Χρυσάνθη Δεσκουλίδου και ο Στέφανος Ογκογκός. Η Χρυσάνθη βοήθησε και στους βαθμούς. Πήρε βαθμούς, έδωσε στην ομάδα και ο Στέφανος βοήθησε πάρα πολύ να ζεσθενόμαστε, να μας τονώνει ψυχολογικά. Συμμετείχε και αυτός στους αγώνες. Αλλά ήταν η πρώτη συμμετοχή και έχει κάνει πολύ λίγη προπόνηση. Αλλά ήμασταν μια ομάδα που ένας βοήθαγε τον άλλον, ενίσχυε ψυχολογικά και είχαμε πάρα πολύ καλή λειτουργία ως ομάδα. Σαν σύλλογο. Και αυτό το αποτέλεσμα. Ιωάννα, τώρα εσύ έχεις μπροστά σου σε 10 μέρες το παγκόσμιο πρωτάθλημα, φεύγεις για Βουλγαρία. Η συνεχή ανωδική πορεία σου έχει φέρει και την εθνική ομάδα. Φαντάζομαι ότι είσαι πολύ ικανοποιημένη. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή την πρόκληση του παγκοσμίου. Έχεις έρθει και από την Ιταλία. Ναι. Θα πάω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Mm-hmm. Σε παγκόσμιο δεν έχω ξαναπάει. Όπως και το πανευρωπαϊκό ήταν η πρώτη μου συμμετοχή. Είναι ένα δύσκολο τουρνουά, αλλά θα προσπαθήσω να αποδώσω τα μέγιστα και θα δούμε. Coach, με τι βλέπεις πηγαίνει ο Ιωάννας στο παγκόσμιο? Είναι όχι απλώς ένα δύσκολο τουρνουά, ότι πιο δύσκολο είναι, ότι πιο δύσκολο υπάρχει στην ηλικία της, αλλά η Ιωάννα συνέχεια μας φέρνει προεκπλήξεων. Δηλαδή κάνει νίκες, τις οποίες πριν το μάτς, εγώ με την εμπειρία μου θα έλεγα εντάξει, το πολύ μπορεί να συναγωνιστεί. Και όμως έχει κερδίσει 2-3 αθλήτριες που κάνουν 5 και 6 και 7 χρόνια προπόνηση και η Ιωάννα δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τον πρώτο χρόνο. Στο πανευρωπαϊκό που πάλεψε, για 3 λεπτά κέρδισε τη Βουλγάρα αθλήτρια. Στο 4ο λεπτό από απειρία έχασε. Δηλαδή και εκεί ήταν κοντά να κάνει νίκη και να πλασαριστεί μέσα στην οχτάδα. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Πηγαίνουμε για το καλύτερο δυνατό. Η Ιωάννα έχει πολύ καλή ψυχολογία στους αγώνες και αυτό είναι που με ευχαριστεί. Θα αποδώσουμε τα μέγιστα και θα περιμένουμε ή την επιτυχία ή να αποκομίσουμε εμπειρίες για επόμενες επιτυχίες. Και να πούμε βέβαια ότι η Ιωάννα είναι ουσιαστικά καινούρια αθλήτρια στην πάλη. Πολύ και πραγματικά αθλήτρια. Όχι απλά κάνει σημαντικά βήματα, κάνει άλματα. Θα πω εγώ. Και επειδή την έχω δει να προπονείται κιόλας, έτσι έχει πολύ ζήλο, το αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι βέβαιο ότι με τον Παράσχο Δεσκουλίδη στο πλευρό της, σίγουρα θα περιμένουμε πολύ σημαντικά πράγματα από αυτή. Μίλησε μας λίγο για την επιλογή σου σε ό,τι αφορά στο άθλημα της πάλης, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες. Και εγώ πιο μικρή δίσταζα να το δοκιμάσω, αλλά το δοκίμασα, μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμικό, σου δίνει αυτοπεποίθηση, δυναμώνεις το σώμα σου, γίνεις πιο γρήγορος, φυσική κατάσταση τη βελτιώνεις και αυτή, όλα μαζί και είναι τεχνική. Ναι, τεχνική φυσικά και είναι πολύ σύντομοι οι αγώνες και αυτό σου ανεβάζει την αδρεναλίνη κιόλας, δηλαδή 6 λεπτά. Πρέπει να δώσεις όλο σου το είναι, όλο σου τον εαυτό, τις δυνάμεις σου, την τεχνική σου, έτσι ώστε να καταφέρεις να κερδίσεις. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έτσι, νομίζω είναι ο βαθμός δυσκολίας μεγάλος και έχει καταφέρει ήδη πολλά. Πάρα πολλά και σίγουρα θα μπορούμε να περιμένουμε και πράγματα στο μέλλον. Πάνω σε αυτό που συζητούσαμε με την Ιωάννα, κύριε Δεσκουλίδη, είναι λανθασμένη εντύπωση ότι πάλι αφορά τα αγόρια, αφορά όσο περνάνε τα χρόνια και τα κορίτσια. Πολύ, από το 2004 έχει μπει στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα η πάλι των κοριτσιών και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερα κράτη μπαίνουν και αυτή τη στιγμή ο συναγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και μπαίνουν και κράτη που δεν περιμέναμε να παλέψουν. Δηλαδή, ας πούμε, όπως η Περσία, η Ινδία, που έχουν τρομερό ταμπού με τις γυναίκες και όμως ακόμα και αυτοί έχουν βάλει τα κορίτσια και παλεύουν τώρα. Τουρκία. Και να πούμε βέβαια και ο Αθλητικός Σύλλογος Πάλευε δίνει ιδιαίτερη σημασία και στις αναπτυξιακές ηλικίες, όπου σε αυτή τη φάση βλέπουμε τα παιδιά μπαίνουν σιγά σιγά, οπότε σίγουρα το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια θα δούμε και άλλα σημαντικά βέβαια, πράγματα. Βέβαια, έχουμε πολύ καλό παρελθόν
Και το μέλλον φαίνεται ότι θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί είναι και οι παλιοί καλοί αθλητές που πάνω τους μπορούμε να χτίσουμε τη νέα ομάδα που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα, να πούμε το παράδειγμα του Καριωτάκη του Γιάννη που αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στην Άμμο σε σειρά αγώνων. Έχει πάει Βραζιλία, Ουκρανία, έχει να πάει Σαν Διέγκο και άλλη μία και ένα άλλο προορισμό. Και αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόπερση ήταν πέμπτος στον beach wrestling. Φέτος δύσκολα θα χάσει την τρίτη θέση. Και τα παιδάκια που έρχονται από πίσω, να πούμε τώρα ότι τον Οκτώβριο ο Μιχελάκης, η Ιωάννα και ο Βαβίλης ο Στέφανος, ο οποίος είναι μόλις 12,5 και βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος στην Ολυμπιακή πάλι μέχρι τα 15. Πολύ σωστά. 12,5 χρόνο πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Βαβίλης. Και θα πάμε Βαλκανιάδα και τα τρία παιδιά με πολλές πιθανότητες διάκρισης. Και από πίσω έρχονται, πήγαμε στη Λάρισα φέτος με 9 παιδάκια, τα 6 πήρανε μετάλλια σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, ηλικίας 10 με 13. Έχουμε πολύ κύριε καλή ομάδα. Κύριε αυτές οι ηλικίες, αυτά τα παιδιά, τι χρειάζονται για να μπουν κατευθείαν στο πνεύμα του πρωταθλητισμού? Γιατί μας μιλάτε για μικρά παιδιά 10, 12 ετών, 8. Τι τους λέτε, τι προπόνηση κάνετε για να τα βάλετε σε αυτή τη διαδικασία και να τους αρέσει προφανώς, να τα ευχαριστούνται και κατά δεύτερον να φέρουν και επιτυχίες? Αυτό. Φτάνουν σε ένα σημείο στο οποίο μόνα τους τα παιδιά ζητάνε να πάνε σε αγώνες. Δεν τα πιέζουμε. Τους παίζουν στην παλέστρα. Παιχνίδια πάλι κάνουμε στην αρχή 6, 7, 8, 9, 10. Και αν περάσουν 1-2 χρόνια, τα παιδιά μόνα τους μετά ζητάνε να μπουν σε αγώνες. Είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, στην οποία τα παιδιά από μόνα τους εκδηλώνουν την επιθυμία να συμμετέχουν. Δεν πιέζουν τα παιδιά να πάνε στους αγώνες. Εμείς κάνουμε για όλα τα παιδιά αθλητισμό. Και το παιδί που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είμαστε δίπλα του, έχουμε δουλέψει, έχουμε φέρει μεγάλες επιτυχίες και θα προσπαθήσουμε και με τα καινούργια παιδιά που ενδιαφέρονται να κάνουν πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Τον πρωταθλητή δεν χρειάζεται να τον σπρώχνεις. Τον τραβάς πίσω, του λες σταμάτα. Τα παιδιά που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό φαίνονται και τα ενισχύουμε. Όλα τα παιδιά όμως έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό. Είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο και ωραίο άθλημα η πάλη και ψυχαγωγικό, όπως τώρα με την πάλη στην Άμμο. Και μπορούν να τα κάνουν όλα τα παιδιά. Και μάλιστα και ένα άλλο άθλημα μετά να θέλουν να διαλέξουν ή να κάνουν κάποιο άλλο άθλημα ταυτόχρονα. Η πάλη τους βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα αθλήματα. Τι να πούμε, το παράδειγμα του Φραντς Μπέκεμπάουερ, που όλοι γνωρίζουμε, ο οποίος ήταν παλαιστής και του είπαν πήγαινε στο ποδόσφαιρο, δεν κάνεις για πάλι. Και όταν πήγαν να βγάλουν την πάλη από την Ολυμπιάδα, τους είπε: αν εγώ δεν είχα κάνει πάλι, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν στο ποδόσφαιρο. Πάτε να βγάλετε το άθλημα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με το Στίβο. Είχαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά τώρα έχει ενδυναμωθεί η πάλη και με την πάλη στην Άμμο ακόμα περισσότερο που διεκδικεί την είσοδό της στις Ολυμπιάδες. Ιωάννα, εσένα, ο κοινωνικός περίγυρος, οι μαθητές σου, οι φίλοι σου, τι σου λένε βλέποντας έτσι αυτή την εξέλιξή σου ό,τι αφορά στην πάλη? Με συγχαίρουν σίγουρα. Αλλά και κάποιες φορές μεταξύ του και σοβαρού, ας πούμε, μου λένε κάνεις πάλι και θα μας δει και κάτι τέτοιο. Ενώ δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι είναι πάλι. Γιατί δεν έχουμε ούτε ξύλο, ούτε κλωτσιές, μπουνιές. Ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα και πραγματικά όσοι το γνωρίζουν καλά είναι έτσι πολύ κοντά του και το αγαπούν ιδιαίτερα. Η Κρήτη, κύριε Δεσκουλή, διαθέτει καλούς παλαιστές? Πάρα πολύ καλούς παλαιστές. Πριν αναφέραμε το παράδειγμα του Καριωτάκη και των παιδιών εδώ. Και τα παιδάκια που έρχονται από πίσω είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, επειδή έχουν να πατήσουν στους παλιότερους, καλύτερους αθλητές, έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις μπροστά σου αθλητές καλούς. Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και μόνο νίκες των υποχρεώσεων. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.